Με δυναμικές κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι κατοικοί των 13 κοινοτήτων του διαμερίσματος πόλης Χρυσοχούς διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτήριο της περιοχής. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Ο Δήμαρχος κατηγόρησε τον Όκηπη ότι παραπλανεί το Υπουργείο Υγείας και έκανε λόγο για επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας καθώς στους θαλάμους δεν προσφέρεται σωστή φροντίδα στους ασθενείς. Είναι απαράδεκτο για μας. Δεν γίνεται να αφαιθεί ο κόσμος να ταλαιπωρείται, ο κόσμος της περιοχής της πόλης Χρυσοχούς και για οικονομικούς λόγους. Ο Ιωκηπή να αποφασίσει ότι δεν θα ανοίξουν οι θαλάμοι. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για μας, το οποίο θα αντιδράσουμε. Ήδη στείλαμε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κοινοποιήσαμε την επιστολή μας στον Υπουργό Υγείας. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χατσιπαντέλα. Σε δηλώσεις από τη Λεμεσό εξέφρασε έκπληξη για τα όσα καταγγέλει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι τα περισσότερα αιτήματα που έθεσαν οι κοινότητες στη σύσκεψη του περασμένου Δεκεμβρίου έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Εγώ επισκέφτηκα προσωπικά την πόλη Χρυσοχούς, τους είπα. Θα μελετήσουμε όλα τα προβλήματα που έχετε και θα τα λύσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 10 αιτήματα. Από τα 10 αιτήματα έχουμε υλοποιήσει τα 9 σε σύγχρονο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό θέλω να δώσω τα εύσημα στον ΟΚΙΠΗ, που αρκετές φορές τον πυροβολούμε χωρίς λόγο. Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε την ίδια ώρα πως σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσουν οι θάλαμοι, εάν δεν στελεχωθούν επαρκώς από νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε μπει και το έχω αναφέρει στον Δήμαρχο σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία και είχαμε και μία μικρή σύσκεψη με τη διεύθυνση του ΟΚΙΠΗ σήμερα. Εμείς έχουμε μπει ότι να ανοίξουμε κάποιους θαλάμους ημερήσιας. Ημερήσιας περίθαψης κοντά στις πρώτες βοήθειες και την ίδια στιγμή ταυτόχρονα να γίνει μελέτη επανέναρξης των θαλάμων. Γιατί στόχος μας δεν είναι να ανοίξουμε τους θαλάμους και να τους ανοίξουμε με ρίσκονται ανθρώπινες ζωές. Στόχος μας είναι να τις ανοίξουμε σωστά. Εννοείτε όπως λειτουργήσαμε. Ιατρικών και νοσηλευτικών σωστά, σωστά. Να είναι σωστά στελεχωμένο και μελετημένο. Ο Μιχάλης Χατζιπαντέλα αποκάλυψε μάλιστα πως μέχρι αύριο θα δοθεί γραπτή εισήγηση προς τον ΟΚΙΠΗ για λειτουργία ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο πόλης, η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με τους γιατρούς του νοσοκομείου Πάφου. Κάτι το οποίο απορρίπτουν οι κοινότητες της περιοχής.